Ο κύριος Αλέξανδρος Μαλλιάς είναι ένα από τα επίλεκτα στελέχη του διπλωματικού σώματος. Το τίμησαν και εργάστηκαν για την Ελλάδα σε πολλές θέσεις και κυρίως στις χώρες της γειτονικές μας, της Βαλκανικής Χερσονήσου. Τις προάλλες, με αφορμή μια επίσκεψή του στην Αλβανία για να βρεθεί κοντά στο Φρέντι Μπελέρι, τον φυλακισμένο Φρέντι Μπελέρι, έγραψε ένα άρθρο, πήγε στην Αλβανία και έγραψε ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύει και στην εφημερίδα Κυριακάτικη Καθημερινή. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, αν θέλετε να ξέρετε μερικά πράγματα για τις γειτονικές μας χώρες, νομίζω ότι θα άξει τον κόπο να το αναζητήσετε, να το βρείτε. Κύριε Μαλλιά, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πρωτοστάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Με τον κύριο Ναυρίδη, όπως γράφετε, τον κύριο Ευθύμη Ναυρίδη, τον ποινικολόγο κάνατε, ο οποίος και επίσης είναι και αυτός γνώστης της Βαλκανικής Χερσονήσου και των χωρών των γειτονικών μας, κάνατε αυτό το ταξίδι. Ναι, ακριβώς κάναμε αυτό το ταξίδι διότι θέλαμε να είμαστε παρόντες. Εγώ πήγα ως ιδιώτης, διότι θεωρώ ότι ο καθένας έχει υποχρέωση να κάνει αυτό που θεωρεί το επιβάλλει στην είδησή του. Δεν πήγα ως ιδιώτης και γι' αυτό και στο άρθρο που δημοσιεύθηκε το περασμένο Σάββατο επικαλούμε την ιδιότητα του επίτιμου Δημότη Χυμάρας, Δημότη της Χυμάρας, ο οποίος μου απονεμήθηκε από απόφαση του τότε Δημάρχου του κυρίου Μπολάνου. Ναι. Ο κύριος όμως Ναυρίδης ήταν παρόν σε μια άλλη δίκη, πολύ κροτή, που είχε γίνει ακριβώς πριν από 30 χρόνια, στη δίκη των 5 ηγετικών στελοχών της Ομόνοιας. Άλλη κυβέρνηση τότε. Ήταν η μεταχότζη Παύλα Αλιακή Αλβανία, άλλη κυβέρνηση σήμερα. Ο τότε πρωθυπουργός ο Σάλι Μπερίσα σήμερα εγκαλεί τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα ότι αυτή η δίκη κατά του κυρίου Μπελέρι είναι προκατασκευασμένη, είναι αυτό που λέμε, με συγχωρείτε, στημένη και ότι το κατηγορητήριο είναι σαθρό κλπ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να δεχθώ ότι αυτά έτσι είναι. Άλλωστε και ο κύριος Μπερίσα αυτά εφάρμοσε προ 30 ετών στη δίκη της Ομόνοιας. Συνεπώς κάτι καλύτερα θα γνωρίζουν εκείνοι από μένα. Ο κύριος Ναυρίδης έχει επίσης ένα γραφείο δικηγορικό στα Τύρανα και έχει αναλάβει, είναι δικηγόρος και της οικογένειας Κατσίφα, όπου εκεί επίσης εδώ και 5 χρόνια καθυστερούν να βγουν συγκεκριμένες εκθέσεις από την δικαιοσύνη της Αλβανίας. Όπως σας είπα και στην αρχή, εγώ θεώρησα ότι πηγαίνοντας εκεί έκανα το καθήκον μου. Ναι. Πρέπει όμως να σας πω ότι υπάρχει ένα οξύμορο βέβαια με τον Έντι Ράμα και τη δικαιοσύνη στην Αλβανία. Ο Έντι Ράμα λέει, ορίστε, μας λέγατε τόσα χρόνια ότι η δικαιοσύνη είναι απολύτως εξαρτώμενη από την πολιτική εξουσία. Ναι. Να και εγώ για να δείξω καλό πρόσωπο, τώρα επειδή θέλω να ενταχθώ και εγώ στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίστε, έκανα την δικαιοσύνη ανεξάρτητη. Αλλά φαίνεται ότι επεισόδια κωμωδίας συνεχίζονται, κύριε Μαλλιά. Εγώ θα σας πω τι συνέβη χθες. Ναι. Μέχρι τη στιγμή αυτή. Έτσι, χθες είχαμε τη δίκη. Αυτό που θέλετε να μας πείτε, είναι καλύτερα να το ξεκινήσουμε μετά τις 9, μετά το δελτίο ειδήσεων. Σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Για να μην σας κόψω μετά σε πιο ακατάλληλο σημείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Ο κύριος Μαλλιάς επισκέφθηκε τις προάλλες ως ιδιώτης, ο πρέσβης επί τιμή, κύριος Αλέξανδρος Μαλλιάς, επισκέφθηκε ως πολίτης τα Τύρανα, την Αλβανία, για να βρεθεί κοντά ως συμπαραστάτης τον Φρέντι Μπελέρι, και αυτό μας εξηγούσε προηγουμένως μαζί με τον νομικό Ευθύμη Ναυρίδη, δικηγόρο ποινικολόγο, ο οποίος έχει και μια έδρα στην γραφείο δικηγορικό στα Τύρανα. Ελάτε κύριε Μαλλιά, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πρωτοστάτη, ευχαριστώ. Βεβαίως θεωρούσα επίσης ότι έχω υποχρέωση, έχοντας διατελέσει και πρέσβη της Ελλάδος στην Αλβανία προ αρκετών ετών, συνεπώς η δική μου η παρουσία εκεί, και πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά στη φάση αυτή. Ωραία. Η σας Ελλάδα, διέκοψα. Να δείχνουμε ότι ωραία, έχουμε ένα ειδικό και μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ καλά. Επειδή όμως
Κύριε Μαλλιά, με συγχωρείτε επειδή βιάζομαι λίγο. Ναι, σας ζητώ συγγνώμη. Σας διέκοψα ακριβώς τη στιγμή που λέγατε αυτά τα παράδοξα που συμβαίνουν στη δίκη του Φρέντι Μπελέρη. Το ξεκινάμε λοιπόν να μας το πείτε, να το προλάβουμε. Ορίστε, εγώ, κύριε Πορτοσάλτε, και εσείς προφανώς δεχόμεθα ότι η δικαιοσύνη, και ειδικά το ειδικό δικαστήριο διαφθοράς Σατήρα, είναι ανεξάρτητο της πολιτικής. Αυτό όμως δεν το δέχεται κανένας Αλβανός συνομιλητής μας. Έτσι, κρατάμε αυτό. Δεύτερον, μέχρι στιγμής, σε αυτή τη δίκη του Φρέντι Μπελέρη, έχουμε μια κατάσταση στην οποία ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας έχει παραδεχθεί ότι έχει πληρωθεί. Το ποσό ανέχεται περίπου στα 7.000 ευρώ, είναι πολύ σημαντικό στην Αλβανία. Ο δεύτερος μάρτυρας κατηγορίας, ο οποίος ήταν αστυνομικός διευθυντής χυμάρας και πήρε σημαντική προαγωγή και δύο βαθμολογικές και μισθολογικές κλάσεις, αν θέλετε, αναβάθμιση, παραδέχθηκε ότι πλήρωσε τον πρώτο μάρτυρα και τον καθοδηγούσε, και τέλος ο τρίτος στη σειρά σημασίας δεν εμφανίστηκε για δεύτερη φορά χθες στο δικαστήριο. Και είναι ο αδελφός του πρώτου μάρτυρα. Είναι ακριβώς ο Αμπτούλ Ράμα, αδελφός του κυρίου μάρτυρα Αρσέ Ράμα, στην κατάθεση του οποία ήμουν παρόν, αλλά αναγκαστήκαμε να φύγουμε διότι το συνδικαστήριο θεώρησε χρήσιμο, σκόπιμο να συνεδριάσει και κλεισμένο το χειρό και να τον ακούσει. Με άλλα λόγια, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στη φάση αυτή, να δείχνουμε όλοι και εμείς ο καθένας όπου μπορεί και τα μέσα ενημέρωσης την ειδικό βάρος και σημασία που έχει για την Ελλάδα, κυρίως όμως για την Αλβανία, εν όψη του κρισίμου συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Δεκεμβρίου, ότι είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται το δίκαιο, δέχεται, όπως πολύ σωστά είπε εχθές ο Υπουργός κ. Παπασταύρου στα Τίρανα, την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και στις περιοχές όπου ζει η ελληνική εθνική μειονότητα, βλέπε χυμάρα, και τρίτον, το τεκμήριο της αθωότητας. Ο κύριος Φρέντι Μπελέρης είναι στη φυλακή περίπου 7 μήνες. Συνεπώς, επειδή όμως παρακολουθώ και ακούω διάφορα σχόλια στην Ελλάδα, η Ελλάδα, οι κυβερνήσεις, άλλο πώς αυτό προσδιορίζει το καθένα μας στην Ελλάδα. Δεξιός, κέντρο, αριστερός, σοσιαλιστής, ακροδεξιός, και άλλο. Η θεσμική και συμβατική υποχρέωση που έχει η Ελλάδα μέσω του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας με την Αλβανία, δηλαδή αυτή την υποχρέωση μας την αναγνώρισε και μας την εκχώρησε και η Αλβανία, να μεριμνούμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα της μειονότητάς μας, τα οποία είναι και ο σεβασμός τους είναι πρόκριμα για να ανοίξουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και επιτρέψτε μου να εκθιάσω και να υπογραμμίσω τη σημασία της επίσκεψης του Υπουργού κ. Σταύρου Παπασταύρου στα Τίρανα. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικότερο, ναι, το αποτέλεσμα. Και κατά σύμπτωση έγινε πολύ σωστά πήγε ο Υπουργός Επικρατείας κ. Παπασταύρου και έκανε και τη δήλωση αυτή, αλλά όλο συμπτωματικό την άλλη μέρα, την επόμενη μέρα, έγινε αυτή η εμπλοκή την οποία μας περιγράψατε προηγουμένως, ναι, κύριε Μαλλιά. Συμπτωματικά, δεν λέω ότι συνέβη κάτι, αλίμονο. Ναι. Επειδή αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε και συμφωνώ απολύτως, στην Αλβανία δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Αυτό σας το λέω, έχω... Πολύ, επιτρέψτε να πω, μία εμπειρία σχετική με στα Βαλκάνια και ειδικότερα με την Αλβανία, δεν υπάρχουν όπου οι εισαγγελεύσεις της έδρας και η αστυνομία διαφωνούσαν αν ο μάρτυρας είναι στην Αλβανία ή έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Ο μάρτυρας όπως το δικαστήριο γνώριζε... Ο μάρτυρας ο οποίος έχει καταδικάσει σε προφυλάκηση τον Μπελέρη 7 μήνες τώρα, έτσι, ναι, αυτό για αυτό αναφερόμαστε. Μιλάμε για τον αδερφό του Αρσέν Ράμα, ο οποίος πήρε 7.000 ευρώ, τον κύριο Αμπτούλ Ράμα, τον οποίον υποτίθεται ότι η αστυνομία της Χιμάρας και του Αυλώνα δεν τον βρήκε και ότι επίμονα τον αναζητούσε. Ποιος είναι αστυνομικός διοικητής Αυλώνα σήμερα? Είναι αυτός που συνέλαβε στη Χιμάρα τον κύριο Μπελέρη. Καταλαβαίνετε συνεπώς πόσο τα πλοκάμια της εκτελεστικής εξουσίας, ας το πούμε έτσι ευγενικά και αποδεχόμενη την ανεξαρτησία της αλβανικής δικαιοσύνης, βάζουν εμπόδια στο έργο
εντός εισαγωγικών της ανεξάρτητης αλβανικής δικαιοσύνης. Χάρηκα πολύ, κύριε Μαλλιά, για τον ψύχρεμο λόγο σας. Να είστε καλά και περιστατωμένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Μαλλιά.